Το πρώτο θρίλερ της εκπομπής σήμερα, η εξαφάνιση της Σταυρούλας. Υπάρχει μια σωρός ρούλα μου, η οποία βρέθηκε ανοιχτά του πόρου, να πούμε έτσι απλά στον κόσμο. Ναι. Βρέθηκε την ημερομηνία που φαίνεται συν πλην ότι εξαφανίστηκε η Σταυρούλα, αυτή η σωρός. Ακριβώς, Ζήνα μου, γνωρίζουμε επισήμως έχει δηλωθεί η εξαφάνιση της Σταυρούλας ότι έγινε 23 Αυγούστου του 2023. Η συγκάτοικος και στη συνομιλία που είχαμε μαζί της μας είπε ότι μπορεί να μην είναι και 23, να κάνει και λάθος, να είναι, γιατί θυμάται ότι είναι Τρίτη, μπορεί να ήταν 22. Η σωρός λοιπόν αυτή της άτυχης γυναίκας βρέθηκε πρωινές ώρες της 24 Αυγούστου, 2 ναυτικά μίλια βόρεια του πόρου. Η σωρός της γυναίκας μεταφέρθηκε, Ζήνα μου, στην ιατροδικαστική του Πειραιά, όπου νεκροτομήθηκε αμέσως την επόμενη ημέρα, στις 25 Αυγούστου. Είναι συγκεκριμένα τα χαρακτηριστικά της σωρού. Έτσι, να τα πούμε λίγο, γιατί έχουμε τη Σταυρούλα η οποία έχει εξαφανιστεί και εντοπίζεται μία σωρός όπου η ιατροδικαστική γίνεται μία μέρα μετά, δηλαδή ας πούμε στις 25 Αυγούστου, που είναι μεν σε προχωρημένη σύψη, αλλά ρούλα μου, δώσε μου τα βασικά στοιχεία. Θα σας πω, είναι ένα πτώμα γυναικό σε κατάσταση προχωρημένης σύψης. Φέρει συγκεκριμένα ενδύματα και αξεσουάρ, έχει ροζ κοκαλάκι στα μαλλιά, φοράει μαύρο μπικίνι και στιθόδεσμο με επωνυμία, δεν ξέρω αν μπορώ δεν μπορώ, να αναφέρω. Δεν μπορούμε να το πούμε, είναι Calvin Klein. Μπράβο, το λέμε αυτό φόντο, γιατί είναι ένα στοιχείο που όποιος μας ακούει και γνωρίζει αν είχε τέτοιο μαγιό, είναι αθλητικού τύπου. Αθλητικού τύπου, ο Calvin Klein σε λευκό φόντο, είναι στιθόδεσμο με μπικίνι το κάτω μέρος. Το ύψος της γυναίκας είναι 1,70, που προσδιορίζεται στο 1,70. Το βάρος της 80 με 90 κιλά περίπου, είναι δηλαδή αυξημένου βάρους παχύσαρκη. Να πούμε ότι κάποια χαρακτηριστικά στο πρόσωπό της δεν μπορέσαν να αξιολογηθούν κατά τη διάρκεια της νεκροψίας νεκροτομής. Ο λόγος που δεν μπορούσαν να αξιολογηθούν είναι το σε τι κατάσταση βρέθηκε η σωρός. Η ηλικία της προσδιορίζεται, εκτιμάται και λόγω της ύψης, ότι είναι άνω των 40 ετών. Να πούμε ότι δεν υπήρχαν ούτε ουλές, ούτε άλλες δερματικές βλάβες στη σωρό, τουλάχιστον δεν εντοπίστηκε και κακώσεις κάτι τέτοιο. Δεν υπήρχαν. Ακριβώς. Τα μαλλιά είναι μαύρου χρώματος με βαφή, είναι βαμμένα μαλλιά δηλαδή. Η κατάσταση, όπως είπαμε, είναι σε προχωρημένη σύψη, με καθολική πράσινη χρειά και είχε τυμπανισμό. Εδώ λοιπόν που μιλάμε για αυτή την καθολική πράσινη χρειά, θέλω τον κύριο Αλεξάνδρου. Θα τα πούμε, κύριε Σφακιανάκη, γιατί είναι πολλά. Έχουμε την αιτία θανάτου, θα τα πούμε με βάση αυτό και να δούμε αν μιλάμε για την ίδια, έτσι, γιατί όλα αυτά εξετάζονται. Αλλά πάμε, κυρία Δημητριάδου, κύριε Βεραμόν, αγαπημένοι μου έτσι εδώ συνεργάτες, να τα πάρουμε τα πράγματα σιγά-σιγά για να καταλάβει και ο κόσμος. Κύριε Αλεξάνδρου, τι σημαίνουν μόλις αυτά τα στοιχεία που είπε η Ρούλα Κουσκουρή από το ρεπορτάζ της? Είναι σαφές ότι όταν μια σωρός είναι σε προχωρημένη σύψη, είναι δύσκολη η ταυτοποίηση. Απ' την άλλη, δεν υπάρχουν πάρα πολλά μέσα, ειδικά με τη διαδικασία του DNA και πόσον έχει σωθεί κάτι, τρίχα ή κάποιο σημείο του σώματος, να γίνει ένα συγκριτικός έλεγχος. Mm-hmm. Σε αυτές τις περιπτώσεις, επίσης, είναι πάρα πολύ σημαντική η οδοντοστοιχεία, αν υπάρχουν δερματοστοιχίες, αυτά που ανέφερε ήδη η Ρούλα με τα κοσμήματα, τα κοκαλάκια, ναι, η ενδυματία. Κοσμήματα από το δικό μας ρεπορτάζ να φορούσε δεν υπάρχουν. Μόνο κοκαλάκι. Και είναι εγκυρότατο το ρεπορτάζ της Ρούλας μας. Έχει στα χέρια τη σημαντικά στοιχεία. Δεν φαίνεται στο σημείο που μιλάμε μέσα από τη θάλασσα που βγήκε η σωρός να είχε κοσμήματα πάνω της. Είχε μόνο το ροζ κοκαλάκι και το μαγιό που συζητάμε. Αλλού βρέθηκαν αυτά τα στοιχεία που θα τα πούμε. Μάλιστα. Γι' αυτό το εξηγώ. Σαφώς και η δουλειά του ιατροδικαστή σε αυτή την περίπτωση είναι η διαδικασία το να δει αν μπορεί, αν υπάρχουν κάποιες κακώσεις προθανάτιες. Ελέγχει τους όνυχες, ελέγχει οποιοδήποτε σημείο του σώματος. Και εφόσον κάνει όλη τη διαδικασία και ελέγξει όλες τις κοιλότητες του σώματος,
αν βρει κάτι για να κάνει συγκριτικό έλεγχο DNA, γιατί προφανώς το κορίτσι αυτό έχει κάποιους συγγενείς, οι οποίοι θα πρέπει ήδη να έχουν μεριμνήσει να δώσουν DNA. Εδώ είναι το σημαντικό, κυρία Αλεξάνδρου, που πρέπει να το πούμε, γιατί το έχουμε πει και στην καθημερινή εκπομπή και τι λέγαμε ακριβώς. Λέγαμε ότι έχουμε την οικογένεια της Σταυρούλας, που είναι η εξής. Ήταν η συγκάτοικός της που τη θεωρούσε αδελφή της πάνω απ' όλα, είχαν μια σχέση πάνω από 25 χρόνια. Είχαμε τη μητέρα της που έφυγε από τη ζωή. Έχουμε το βιολογικό της πατέρα που δεν είχαν καμιά σχέση, όμως εκλήθη ο βιολογικός πατέρας όχι για να δώσει κατάθεση, αλλά για να πάρει DNA. Διότι έτρεχε η πληροφορία ταύτισης της σωρού, δηλαδή ταυτοποίησης της σωρού. Αυτό ήταν το μεγάλο ζήτημα. Και από την άλλη πλευρά υπάρχει ο πατριός της που αγωνιά και ο Δημήτρης Μαρέδης τον έχει ενημερώσει για όλα, Δημήτρη μου, ναι, για να γνωρίζει, μην ανοίξει τυχαία την τηλεόρασή του και δει για μια σωρό που μιλάμε, ναι, έχει πλήρη ενημέρωση. Είναι καλά ενημερωμένος, μάλιστα αύριο μαζί με τον δικηγόρο του θα απευθύνει μια αίτηση στο Τμήμα Ανθρωποκτονίων, ότι είναι στη διάθεση των αρχών, προκειμένου να βοηθήσει όσο μπορεί. Ενδεχομένως να δούμε μετά από τις εξελίξεις. Αγωνιά και ο ίδιος, πρέπει να το πούμε αυτό. Προφανέστατα πολύ και αγαπά την κόρη του πάρα πολύ. Ασχέτως αν υπήρχε μία κρίση στη σχέση τους, προφανώς και την αγαπάει, όπως και όλη η οικογένεια ανησυχεί ιδιαιτέρως. Κυρία Δημητριάδου, τα στοιχεία λοιπόν μιλούν ότι όντως ο βιολογικός πατέρας έδωσε DNA. Έχει δώσει DNA προκειμένου μέχρι αύριο να έχουμε. Πιθανολογώ δηλαδή ότι θα έχουμε το αποτέλεσμα το αν πραγματικά πρόκειται για την αναζητούμενη Σταυρούλα Γκουγκούλια. Άρα τόσο γρήγορα θα έχουμε αποτέλεσμα. Θεωρώ ότι με το DNA, εντάξει, μπορεί να μην το έχουμε αύριο, να το έχουμε μεθαύριο, λέμε, αλλά νομίζω ότι θα επικεντρωθούν. Ορίστε. Πού θα εξεταστεί το DNA, ναι, αν είναι στα κρατικά, θέλει κανένα μήνα. Θεωρώ ότι σε αυτή την περίπτωση, επειδή νομίζω ότι επήγει και βρέθηκε έτσι όπως βρέθηκε, θα καταβάλουν τουλάχιστον προσπάθεια σε αυτή την περίπτωση να έχουμε τουλάχιστον πιο γρήγορα. Αλλά από εκεί και πέρα να πω ότι με δεδομένο ότι η ημερομηνία, κύριε Σφακιανάκη, ήταν 22-23, άρα λοιπόν έχουμε την νεκροψία, νεκροτομή. Ρούλα μου, 24 βρέθηκε η σωρός, 25 έγινε νεκροψία. Δεν έχουμε δηλαδή και ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα να υπάρχει. Κυρία Δημητριάδου, υπάρχει όμως ένα ζήτημα. Παίζει το ενδεχόμενο, να το πούμε, αυτή η σωρός να είναι σωρός που μπορεί να μπει και στη θάλασσα και από εκεί πέρα να πνίγηκε από 20 Αυγούστου και μετά. Να πάρουμε αυτό το τράτο, δηλαδή των 4 ημερών. Γι' αυτό και από τη Γαδά οι πρώτες πληροφορίες λέγανε, που μας έδινε το ρεπορτάζ ο Αλέξανδρος Καλαφάτης, ότι να μην μένουμε στο 23 του μήνα ως ημέρα εξαφάνισης. Έχω την εντύπωση ότι ο ιατροδικαστής μπορεί να καθορίσει κατά προσέγγιση το χρόνο θανάτου. Γι' αυτό και δίνεται 4 ημέρες. Έτσι όπως θα την έχει εντοπίσει. Γιατί όχι. Δεν έχω επίγνωση της ιατροδικαστικής, τη γνωρίζει, αλλά μπορεί, ακριβώς επειδή δεν έχουμε και πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, να εντοπίσει πάνω κάτω πότε είναι ο θάνατος. Κυρία Δημητριάδου, υπάρχουν συγκεκριμένες πληροφορίες που θέλω να τις πω σε αυτό το σημείο. Μία πολύ σημαντική πληροφορία, γιατί λένε ότι όταν μια σωρός και Λιωάννου είναι στα αζήτητα, αυτή η σωρός παραμένει για 6 μήνες και μετά θάβεται κάπου, έτσι. Στην προκειμένη περίπτωση, επειδή οριακά είμαστε στους 6 μήνες, το λέω με την έννοια, οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι δεν έχει ταφεί. Άρα, κανείς μπορεί να δει τη σωρό. Ένα το κρατούμενο. Και δεύτερον, σύμφωνα με το δικό μας ρεπορτάζ, έχει κρατηθεί αίμα, οπότε μπορούμε να κινήσουμε πιο γρήγορα τη διαδικασία, κύριε Αλεξάνδρου. Δηλαδή, έχει κρατηθεί και αίμα, έτσι, δειγματοληπτικά, μετά τη σωρό. Κύριε Αλεξάνδρου, με ακούσατε? Ναι, κύριε Αλεξάνδρου. Δεν μας ακούει. Δυστυχώς σας έχασα. Ωραία. Τώρα με ακούτε? Δεν βλέπω. Ωραία. Όχι. Δεν με ακούει. Θα του πω σε λίγο για το αίμα. Η σωρός είναι σε θέση να αναγνωριστεί. Ναι. Γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό. Διότι αν είναι σε θέση να αναγνωριστεί η σωρός, να έρθει ο πατριός, τέλος πάντων, ο πατέρας της, να δούμε μήπως μπορεί να την αναγνωρίσει. Έχει απάντηση η Ρούλα μας γι' αυτό. Ναι. Είναι σε σύψη βέβαια, αλλά αν υπάρχουν στοιχεία που να μπορεί να. Ή και αντικείμενα τα οποία φέρει. Το κοκαλάκι, το ροζ και τα μαγιό. Τώρα το κοκαλάκι, ο πατέρας δεν θα μπορεί. Έξω λοιπόν στη στεριά μπορεί να έχει αφήσει κάποια αντικείμενα. Ναι, αυτό θα σας το πούμε σε λίγο. Μην τρέχετε. Η στεριά είναι άλλο θέμα. Γιατί δεν ξέρουμε σε ποια στεριά θα τα πούμε. Η σωρός όμως, Ρούλα.
Ισοριό, δεν μπορούσαν να αξιολογηθούν τα χαρακτηριστικά του προσώπου. Όχι, έτσι. Όχι, δεν ήταν σε θέση. Και μέσα στο νερό. Δεν μπορούσαν. Υπάρχει ένα στοιχείο όμως. Μαύρα, βαμμένα μαλλιά. Βαμμένα μαλλιά. Να πω για τα νύχια που ανέφερε ο κύριος Αλεξάνδρου, ότι είχαμε και άνωση ο νύχων των χειρών. Τα μαλακά μόρια της κεφαλής ήταν άνευ κακώσεων. Mm. Δεν υπήρχαν ευρήματα για κακώσεις. Και μετά τη διάνοιξη της κεφαλής, από ό,τι γνωρίζουμε από πληροφορίες, τα οστά του θόλου του κρανίου δεν διαπιστώθηκαν κακώσεις επίσης. Κύριε Αλεξάνδρου, αυτά και τώρα μας ακούγατε νομίζω. Έλεγα λοιπόν πριν ότι η σωρός δεν έχει ταφεί και έχει κρατηθεί αίμα κατά την ιατροδικαστική, οπότε μπορεί να γίνει ταυτοποίηση. Έχει κρατηθεί και αίμα. Εδώ σε αυτές τις περιπτώσεις δεν μιλάμε για αίμα, αλλά είναι τα πτωματικά υγρά. Ναι. Χαρακτηριστικά μας είπαν αίμα. Μάλιστα. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Σημαίνει ότι θα μπορεί να γίνει πολύ καλό συγκριτικός έλεγχος. Γι' αυτό το λέω. Και βέβαια, σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν υπάρχει προχωρημένη σύψη, δεν υπάρχει ιατροδικαστής που να δώσει συγκεκριμένη ημερομηνία θανάτου, αλλά γίνονται τα πάντα κατά προσέγγιση. Η προσέγγιση, κατά προσέγγιση, από ό,τι μας είπαν οι πληροφορίες είναι 3 έως 4 ημέρες από την ημέρα που βρέθηκε η σωρός. Δηλαδή 24 βρέθηκε, 3 έως 4 ημέρες προσδιορίζει ο οποίος θάνατος. Ας πάρουμε τώρα τα πράγματα σε σχέση με το από πού μπορεί να έφυγε αυτή η γυναίκα, γιατί εκεί είναι τα στοιχεία. Κάτι θέλατε, στρατηγέ μου, όμως, και είπα σε λίγο. Αυτό που ήθελα να πω είναι ένα, ότι η αιτία θανάτου δεν υπάρχει. Βρέθηκε, είναι μέσα στη θάλασσα. Περιμένετε, θα τα πούμε. Τι γράφει ακριβώς η έκθεση. Τι γράφει, θα το πούμε. Να πάρουμε από πού μπορεί να έφυγε αυτή η σωρός, κύριε Καλιακμάνη. Λοιπόν, διότι εδώ είναι το ρεπορτάζ, εδώ είναι τα στοιχεία που βάζουμε. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τον Αλέξανδρο Καλαφάτη και να πούμε από πού ενδεχομένως η γυναίκα αυτή, ερωτηματικό αν είναι η Σταυρούλα, πάει να κάνει το μπάνιο της. Θα δούμε. Η έρευνα θα δείξει παρακάτω. Η αστυνομική. Αλέξανδρε, μου δίνεις τα στοιχεία της θάλασσας, της παραλίας αρχικά. Ζήνα, οι εξελίξεις είναι ραγδαίες και έχουμε πάρα πολλές πληροφορίες. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες της εκπομπής, έφυγε από μία παραλία στο Φλίσβο, δηλαδή στο Παλαιό Φάλιρο. Η έρευνα του Τμήματος Ανθρωποκτονιών έχει προχωρήσει πάρα πολύ. Τη Δευτέρα είναι που σήμανε ο συναγερμός των ανθρωποκτονιών, γιατί τη Δευτέρα είχαν την πληροφορία για τη σωρό, η οποία είχε βρεθεί ανοιχτά τη σπόρου. Υπάρχει λοιπόν η εκτίμηση ότι η σωρός έφυγε από το Παλαιό Φάλιρο και 2 ημέρες μετά εντοπίστηκε από το σκάφος με σημαία Μάλτας ανοιχτά του πόρου. Τι έκαναν οι αναλυτές του Τμήματος Ανθρωποκτονιών για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο? Κοίταξαν τις επίμαχες ημερομηνίες, εάν υπάρχει κάποιο σήμα για κάποια σωρό που βρίσκεται στα αζήτητα. Γιατί βρίσκεται στα αζήτητα, θα το εξηγήσουμε παρακάτω πώς γίνεται και ενδεχομένως συνδέεται άμεσα με το γεγονός ότι όταν έφυγε η Σταυρούλα από το σπίτι της Κυψέλης δεν πήρε μαζί της κάποιο ταυτοποιητικό έγγραφο. Επίσης, να σας πω ότι... Μα η συγκάτοικος το έλεγε ότι έφυγε με μία τσάντα και δεν πήρε τίποτα μαζί της. Ούτε και κάτι απαραίτητο που θα πούμε σε λίγο, που χωρίς αυτό... Μαύρη τσάντα. Μία μικρή, πακ-πακ πίσω της πλάτης. Μία μικρή, όχι μεγάλη. Μία βυσινή. Βυσινή, πακ-πακ. Λέτε ότι η σωρός βρέθηκε μετά από 2 μέρες. Γιατί λέτε είναι σε προχωρημένη σύψη? Μιλάτε για τώρα προφανώς. Όχι, όχι, για τότε. Τότε που βρέθη. Συγγνώμη, για να το καταλάβουμε, για να το καταλάβει και ο κόσμος. Χάθηκε η Σταυρούλα 23. Όχι, απαραίτητα. Όχι. Μπορεί και 20. Μπορεί και 20. Μπορεί και 20. 3-4 η σωρός πότε βρέθηκε? 24 το πρωί. Δηλαδή μετά από 3-4 μέρες. Η σωρός που βρέθηκε ήταν σε προχωρημένη σύψη. Θα σας το πει ακριβώς. Ναι. Κυρία Κουσκουρή. Ναι, βεβαίως. Είναι ακριβώς. Έχει δίκιο. Είναι πτώμα γυναικών σε κατάσταση προχωρημένης σύψης. Να θυμηθείτε ότι είναι μέσα στη θάλασσα. Έτσι. Και μετά. Είναι μέσα στη θάλασσα. Να ρωτήσουμε τον κύριο Αλεξάνδρου. Κύριε Αλεξάνδρου, μισό λεπτάκι. Όχι τώρα. Όχι. Όταν έγινε η νεκροτομή. 25 Αυγούστου. Παιδιά, μισό λεπτάκι. Έχουμε συγκεκριμένη πληροφορία. Μην μας τρελάνετε κιόλας. 24 του μήνα βρίσκεται η σωρός. Την άλλη μέρα ο κύριος Τσαντήρης κάνει την ιατροδικαστική. Να τελειώσει αυτό το πράγμα. Να μην λέμε ότι να είναι.
Λοιπόν, την επόμενη μέρα, αφού βρίσκεται ισορρός, γίνεται η ιατροδικαστική. Που όπως υπολογίζει ο κύριος Τσαντήρης, σύμφωνα με το δικό μας ρεπορτάζ, είναι τουλάχιστον 4 ημερών. Έτσι. Τουλάχιστον. Δηλαδή το λιγότερο που μπορεί να πει κανείς είναι 3 μέρες. Ωραία. Γι' αυτό είναι σημαντικό. Ναι, συγκάτοικος λέει ότι έφυγε 22-23 του. Λέει ότι είναι καλοκαίρι, είναι Αύγουστο. Δεν θυμάται τη μέρα. Είναι ζέστη. Αλλά η συγκάτοικος λέει ότι έφυγε συγκεκριμένη ώρα και φαίνεται ότι εδώ θα αποδείξουμε σε λίγο ότι υπήρχαν πολλά σημαντικά πράγματα που είχε δίπλα της και που κάποιος άνθρωπος φαίνεται ότι μπορεί να την είδε. Θα τα αποκαλύψουμε σε λίγο. Λοιπόν, πάμε όμως να μου πεις, Αλέξανδρε, τη συνέχεια αυτού. Γιατί, γιατί θέλω να πω ότι ο Γιώργος Σόμπολος βρίσκεται στην παραλία που ενδεχομένως έφυγε από εκεί, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει ο Χάρης Βεραμών. Χάρη, ποια είναι η παραλία που εσύ... Γιατί είναι μια έρευνα που την τρέχεις παράλληλα και ήταν ένα στοιχείο που το γνώριζες. Σύμφωνα, έτσι να το πούμε, να μην νομίζει ο κόσμος ότι δεν γνωρίζαμε αυτά που συζητούσαμε. Μιλάμε για την παραλία Έδεμ, έτσι λέγεται. Λοιπόν, είναι πολύ γνωστή παραλία. Υπήρξαν και κάποια αντικείμενα τα οποία βρέθηκαν εκεί. Βέβαια, είναι αντικρουόμενες πληροφορίες, οπότε χρειαζόμαστε λίγο χρόνο για να δούμε αν πρόκειται για τη Σταυρούλα. Σωστά το τοποθετείς, γιατί δεν ξέρουμε. Η έρευνα που κάνετε εσείς. Τι έλεγε, ότι η Σταυρούλα έφυγε από αυτή την παραλία? Όχι. Λοιπόν, η συσχέτιση γιατί γίνεται? Γιατί μιλάμε για το ίδιο χρονικό πλαίσιο. Ναι. Και υπάρχουν κάποια χαρακτηριστικά της όρου που ομοιάζουν με τη γυναίκα που αγνοείται. Ως προς τη σωματοδομή. Ως προς τη σωματοδομή και ενδεχομένως κάποια αντικείμενα. Το μαγιό εμένα μου κλωτσάει. Ένα λεπτό. Ναι. Από εκεί και πέρα δεν λέμε ότι είναι η Σταυρούλα, αλλά ούτε και ότι δεν είναι. Το περιμένουμε να δούμε. Υπάρχουν κάποια πράγματα που πρέπει να. Αλλά εγώ θέλω σε αυτό το σημείο, πριν μου πεις, Γιώργο μου, θα σου δώσω το λόγο, έχουμε χρόνο. Ωραία. Αυτό είναι το κομμάτι μας, το πρώτο κομμάτι της εκπομπής, αυτή είναι η έρευνα που κάνουμε. Θέλω να μου πει ο κύριος Αλεξάνδρου, αν μία σωρός στη θάλασσα, στο πλαίσιο των 4 ημερών, είναι σε προχωρημένη σύψη, κύριε Αλεξάνδρου. Δεν είναι. Ακούστε με να δείτε. Τον Αύγουστο έχουμε υψηλές θερμοκρασίες, ειδικά σε αυτές τις περιοχές. Προχωρημένη σύψη θα πρέπει, για να πούμε προχωρημένη σύψη, θα πρέπει να βρούμε σκουλίκια, θα πρέπει να βρούμε διάφορα πράγματα τα οποία να τεκμηριώνουν μια προχωρημένη σύψη. Όμως, επειδή μιλάμε για υδάτινο περιβάλλον και επειδή είναι Αύγουστος μήνας, οι 3-4 μέρες σε Αύγουστο μήνα μπορούν να δικαιολογήσουν έναν ιατροδικαστή να αναφέρει προχωρημένη σύψη. Γιατί φανταστείτε για ότι τις πρώτες ήδη ώρες η σωρός αρχίζει να σύπτεται. Κύριε Αλεξάνδρου, σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες, στην ιατροδικαστική έκθεση αναφέρεται το εξής. Σωρός σε κατάσταση προχωρημένης σύψης, με καθολική πράσινη χρειά, με τα θανάτια κυκλοφορία και σε τυμπανισμό. Μάλιστα. Αυτό έχουμε δηλαδή το ρεπορτάζ μας, έχει βασικά στοιχεία. Κύριε Αλεξάνδρου. Τα αέρια έχουν ήδη γίνει οι διαδικασίες της σύψης και επειδή μιλάμε για Αύγουστο μήνα, δικαιολογείται η ορολογία της προχωρημένης σύψης. Σαφώς και υπάρχουν ακόμα πιο προχωρημένα φαινόμενα στη σύψη που θα μπορούσαν να μιλήσουμε για περισσότερες μέρες. Όμως, εφόσον έγινε η μακροσκοπική εξέταση της σωρού και η διάνοιξη των κοιλοτήτων, είναι σαφές ότι για αυτές τις θερμοκρασίες και εκείνη την περιοχή ο συγκεκριμένος ιατροδικαστής έβγαλε ένα πόρισμα 3-4 ημερών από, από τις συνθήκες που χάθηκε. Μάλιστα. Ο Γιώργος Σόμπολος βρίσκεται στο σημείο που φαίνεται, σύμφωνα έτσι με τις πληροφορίες του Χάρη Βεραμών ή και του Αλέξανδρου Καλαφάτη, βάζοντας το φλίσμο, τοποθετώντας το φλίσμο ως αφετηρία, βρίσκεται σε ένα τέτοιο σημείο. Έτσι δεν είναι, Γιώργο μου? Καλησπέρα, Ζήνα. Ακριβώς βρισκόμαστε στην παραλία Έδεμ, η οποία βρίσκεται λίγες εκατοντάδες μέτρα μακριά από τον κεντρικό κόμβο που οδηγεί στην πλατεία του Παλαιού Φαλήρου. Βλέπετε δεξιά μας ακριβώς, εδώ δεξιά, με τη βοήθεια του Πάνου του Καλογερόπουλου, του Κονολίτη μας, βρίσκεται η παραλιακή λεωφόρος. Είμαστε στο Παλαιό Φάλιρο. Σε ένα σημείο αυτής της παραλίας, σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, εντοπίστηκε από έναν λουόμενο της περιοχής. Εντοπίστηκε ένα τσαντάκι, το οποίο περιείχε μέσα κάποια προσωπικά αντικείμενα. Ο λόμενος αυτός ενημέρωσε το λιμενικό για την ύπαρξη αυτού του ευρήματος. Είναι, όπως
λένε οι πρώτες πληροφορίες, είναι το τσαντάκι το οποίο εντοπίστηκε στην περιοχή και ελέγχεται αν ανήκει στην γυναίκα η οποία εντοπίστηκε στον πόρο, αυτή που λέτε εσείς τόση ώρα. Αυτή η παραλία, ακριβώς απέναντί μας, για να καταλάβετε λίγο που βρισκόμαστε, είναι ο Πειραιάς. Από εκεί βλέπετε τα φώτα, τα πολλά, είναι ο Πειραιάς. Και αν κάνει μια κίνηση αριστερά μας προς τη Μαρίνα, πίσω από τη Μαρίνα, όλο ευθεία, δεν μπορείτε να δείτε φυσικά τώρα εσείς, βρίσκεται ο πόρος ανοιχτά. Της περιοχής μας εδώ πέρα είναι ο πόρος. Γιώργο, λένε οι λιμενικοί ότι... Γιώργο μου, ναι. Βάλε μια ανωτελεία, γιατί παρέα με σένα θέλω να βάλουμε και τον Αλέξανδρο Καλαφάτη, γιατί έχετε κοινή πληροφορία, άρα προκύπτει από το αστυνομικό ρεπορτάζ. Και θέλω να τον ακούσουμε, γιατί και ο Αλέξανδρος τοποθετεί στο παζλ έναν άνθρωπο ο οποίος πίνει τον καφέ του, Αλέξανδρε, και παρατηρεί αυτή τη γυναίκα. Είναι 8 με 9 η ώρα το βράδυ και πίνει μία μπύρα ένας κάποιος περιοχής και βλέπει μία γυναίκα να φοράει το μαγιό της και να μπαίνει κανονικά στη θάλασσα σαν να θέλει να κάνει μπάνιο. Αυτός ο άνθρωπος στη συνέχεια έφυγε από την παραλία. Την επόμενη μέρα το πρωί ξαναπήγε στην παραλία. Εκεί συχνάζει ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Και παρατηρεί ότι στο σημείο από το οποίο μπήκε στη θάλασσα αυτή η γυναίκα υπάρχουν ακόμα τα προσωπικά της αντικείμενα. Είναι λοιπόν ο άνθρωπος, η μαρτυρία κλειδί που έχει το τμήμα ανθρωποκτονιών για την υπόθεση. Γιατί τοποθετεί τη γυναίκα σε συγκεκριμένο σημείο, τη βλέπει να μπαίνει κανονικά στη θάλασσα με το μαγιό της, ωστόσο δεν τη βλέπει να βγαίνει. Την άλλη μέρα βλέπει τα προσωπικά της αντικείμενα και ειδοποιεί την αστυνομία. Λίγες ημέρες μετά εντοπίζεται ισορρός ανοιχτά του πόρου. Πάλι με μαγιό η γυναίκα ανοιχτά του πόρου. Γιατί έμεινε αδιευκρίνηστη αυτή η έρευνα? Γιατί όταν πήγαν εκεί οι λιμενικοί, είδαν ότι ναι, μεν υπάρχουν προσωπικά αντικείμενα, αλλά δεν υπάρχει ούτε ταυτότητα εκεί, ούτε κάποια τραπεζική κάρτα, ούτε οτιδήποτε άλλο θα μπορούσε να ρίξει φως στο ποια ήταν αυτή η γυναίκα που μπήκε στη θάλασσα. Αλλά δεν βγήκε ποτέ. Αλέξανδρε, καταλαβαίνω ότι προσπαθούμε να συμμαζέψουμε κάποια πράγματα, αλλά υπάρχει λίγο ασημάζευτο εδώ, με την έννοια ότι γίνεται ένα χάος. Καταρχήν, φταίει το λιμενικό. Μισό λεπτάκι, χάρη μου, επέτρεψε μου. Αν, όποια και αν είναι αυτή η γυναίκα. Έχει λοιπόν, μπράβο, όποια και να είναι η γυναίκα, έχει μια πληροφορία το λιμενικό και έχει μια βασική μαρτυρική κατάθεση. Και γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι έχει δηλωθεί και μια εξαφάνιση και δεν έχει ενημερώσει κανείς και κανένα. Πρώτον. Δεύτερον, τα αντικείμενα τα οποία πιστοποιεί στην μετέπειτα πορεία, Ρούλα μου, τον θα μπορούσε και τότε. Λοιπόν, από Νοέμβριο. Έστω και τον Νοέμβριο, τώρα έχουμε Φεβρουάριο. Δεκέμβρη, 26 Δεκέμβρη. Λοιπόν, έχουμε Φεβρουάριο, όχι, υπάρχει και δήλωση εξαφάνισης Νοεμβρίου της θείας. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν τώρα Φεβρουάριο. Δεύτερον, έχουμε αντικείμενα τα οποία βλέπει ένας βασικός μάρτυρας, που είναι τα ίδια αντικείμενα που εναποθέτει η γυναίκα στην παραλία πριν μπει στη θάλασσα και είναι τα ίδια που βρίσκει ο ίδιος ο μάρτυρας την άλλη μέρα εκεί. Τα αντικείμενα αυτά λοιπόν θα μπορέσει συγκάτοικος, η επί 25 χρόνια συγκάτοικος, να κληθεί και να αναγνωρίσει κάποια από αυτά τα αντικείμενα πριν ακόμη βγουν τα αποτελέσματα του DNA. Πού είναι αυτά τα αντικείμενα? Είναι στο λιμεναρχείο. Πάνω στο λιμεναρχείο. Γιατί δεν καλούν λοιπόν την συγκάτοικο? Αυτό λέω. Υπάρχει μια συγκάτοικος. Να κληθεί η συγκάτοικος και αύριο και όλα από το λιμεναρχείο. Πού είναι η εντολέα σας, κύριε Δημητριάδου? Η εντολέα μου είναι εκεί που. Πάντως, εμείς η αλήθεια είναι ότι την αναζητούσαμε σήμερα. Κυρία Δημητριάδου, για να της δώσουμε αυτά τα στοιχεία, αλλά ήταν κλειστό το τηλέφωνο. Την αναζητώ και εγώ όλη την ημέρα για να της πω ότι εγώ... Αν είναι να της δώσουμε το Viber της εκπομπής, 6958-45-45-81, είμαι σίγουρη ότι μας παρακολουθεί, 6958-45-45-81, για να βγει εδώ στο τηλέφωνο. Διότι αν αναγνωρίσει έστω και ένα από τα αντικείμενά της, ναι. 25 χρόνια είναι μαζί. Ναι, έκανε τρεις μήνες να πάει να καταγγείλει την εξαφάνιση. Μην κάνει άλλους τρεις μήνες να πάει να αναγνωρίσει τα μάτια. Να δώσω το λόγο στον κύριο Καλιακμάνη. Το αποτέλεσμα του DNA πρέπει να το περιμένουμε. Θα το περιμένουμε έτσι κι αλλιώς, Γιώργο μου, αλλά μπορεί αύριο να πάει να αναγνωρίσει το κόκκινο κοκαλάκι. Ροζ κοκαλάκι, δεν ξέρω τι. Λοιπόν, ακούστε, θα μπορούσε όμως ισορρός να ανήκει σε άλλο πρόσωπο από αυτό που άφησε την τσάντα έξω. Πάντως, μην τρελαθούμε. Λοιπόν, ακούστε, 23 του μηνός... Ο μάρτυρας, με βάση αυτό που λέω, μάρτυρας. Αφήσουμε λίγο τον κύριο Καλιακμάνη. Μην είμαστε γλωσσούδες οι γυναίκες. Όχι, δεν είστε. Και εγώ και εσείς λίγο. Εγώ και εσείς και να το λέμε. Αγαπάω ιδιαίτερα. Λοιπόν, 23 του μηνός χάνεται μια γυναίκα 7 η ώρα. 9 η ώρα, μια γυναίκα, δεν ξέρουμε αν είναι η ίδια,
βγάζει τα ρούχα της, μένει με το μαγιό και μπαίνει στη θάλασσα. Αφήνει έξω ένα σάκο, ο οποίος σάκος περιέχει μέσα ένα κουτί από πουράκια, περιέχει ένα μεγεθυντικό φακό, δύο ζευγάρια γυαλιά, ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου και ένα ζευγάρι γυαλιά οράσεως. Ο Ράσος τα έχει όλα στο σπίτι. Τα έχει αφήσει στο σπίτι. Επίσης, το χρονικό πλαίσιο. Άνθρωπε, να μπορώ να πω. Κάτσε να πείτε. Ένα πείτε. Χάρη, κάτσε. Να ολοκληρώσει, γιατί μας δίνει στοιχεία. Από το τσαντάκι. Είναι σημαντικά τα στοιχεία από το τσαντάκι. Μα είναι, πέστε εσείς. Όχι, συνεχίστε. Εγώ ήθελα απλά να σου πω. Λοιπόν, βρίσκεται μια σωρός, λοιπόν, στον πόρο, μετά από πόσες μέρες. Ας πούμε, 3-4 το πρωί. 24 Αυγούστου το πρωί. 3-4 το πρωί. Αυτή η σωρός έχει πάνω της κάποια αντικείμενα. Ναι. Που από ό,τι λέτε εσείς στο ρεπορτάζ, η γυναίκα αυτή όταν χάθηκε φορούσε ένα ρολόι και είχε κάποια άλλα αντικείμενα. Μάλιστα. Η σωρός λοιπόν έχει κάποια αντικείμενα. Mm. Τα οποία τα εντόπισε το λιμεναρχείο, λογικά. Λοιπόν, το λιμενικό, έχω πει πάρα πολλές φορές ότι σε περίπτωση που. Γιατί στην ιατροδικαστική ήταν χωρίς αντικείμενα. Θα πρέπει να αναλαμβάνει το άνθρωπο των ιών για ευνόητους λόγους. Ναι. Εδώ φαίνεται, ανέλαβε το λιμενικό, ανέλαβε το τμήμα ασφαλείας Κυψέλης. Χάθηκε χρόνος. Πολύ, συμφωνώ ότι πολύ να το πούμε αυτό για τον χρόνο. Το λέω εγώ. Πάντως, το χρονικό πλαίσιο που ορίζει ο μάρτυρας. Τι δείχνουν λοιπόν τα πράγματα? Ότι αυτή η γυναίκα που μπήκε μέσα, που έβγαλε τα ρούχα και μπήκε μέσα με το μαγιό, ή αυτοκτόνησε ή έγινε ένα τύχημα. Με μαγιό, Γιώργο, μου δεν αυτοκτονούν. Έτσι. Με το μαγιό. Συμφωνώ απόλυτα μαζί. Κανείς συμφωνώ δεν με τον κύριο Σφακιανάκη, γιατί δεν πας με το μαγιό και να αφήσεις και τα πράγματα στην άκρη και να πας και η Λένα αυτοκτονήσεις. Δεν κολυμπούσε. Εγώ βάζω ένα συλλογισμό. Δεν είπα να αυτοκτόνησε. Είπα να αυτοκτόνησε. Είπα ότι συμφωνώ και εγώ με τον στρατηγό. Όταν θες να αυτοκτονήσεις, δεν πας σε μια περιοχή στην οποία υπάρχει κόσμο, στην πλάζ. Δεν βγάζεις τα ρούχα σου. Αυτός που δεν αυτοκτονήσει, λίγο τον ενδιαφέρει να θα βρέξει τα ρούχα του. Μην τρελαθούμε τώρα. Τώρα το ερώτημα είναι αν η σωρός που βρέθηκε είναι σταυρούλα. Τα στοιχεία είναι αυτά πάντως. Μια τσάντα πλάτης που περιέχει αυτά τα αντικείμενα και κάποια άλλα. Σας είπαν αν είναι μπορντό. Όχι, δεν ξέρω το χρώμα. Έφυγε, αν μιλήσετε με τη συγκάτοικο και σας πει ότι. Δηλαδή το μεγενθυντικό φακό. Η σταυρούλα κάπνιζε. Κάπνιζε. Τι κουράκια. Έχουμε στα αντικείμενα εκεί, τα έχουμε τα πράγματα όλα. Και κάτι βασικό. Πάντως, να θυμίσουμε ότι. Μισό λεπτό, είναι, Γιώργο μου. Κάτι. Να θυμίσουμε ότι κατέβηκε για να φύγει, ξαναγύρισε πίσω για να πάρει τα τσιγάρα της και τον αγαπημένο της αναπτήρα. Μπράβο. Πουράκια. Έτσι. Μπράβο. Δεν ξέρω αν είναι. Και να θυμίσουμε, Ρούλα μου, ότι δεν βρέθηκε ταυτότητα και εδώ ούτε κάρτα να είναι. Ότι υποτίθεται ότι έφυγε για μία δουλειά και εδώ βλέπουμε μία άλλη γυναίκα η οποία πάει για μπάνιο και σε ένα χρονικό πλαίσιο το οποίο είναι αντικρουόμενο. Αυτό έχει δίκιο ο κύριος Βεραμόν τώρα. Έχει φύγει μια γυναίκα σύμφωνα με τη Σταυρούλα που πάει να συναντήσει ένα Γιώργο για να, για να της προτείνει μια δουλειά. Και εδώ βλέπουμε μια γυναίκα 8 με 9 που λέει ο μάρτυρος ότι πήγε στην παραλία. Θέλετε γνώμη. 8 με 9 υποτίθεται φύγει από το να περιμένουμε, εσείς μιλήσατε. Εμείς δεν μιλήσαμε καθόλου, κύριε Καλιακμάνη. Αν θέλετε να κάνετε το πλημέλημα, το πτέσμα κακούργημα, μπορούμε να το κάνουμε. Ποιο είναι το πτέσμα? Δεν καταλαβαίνω τι λέτε. Θέλετε να οδηγήσετε κάπου αλλού? Εγώ να οδηγήσω κάπου αλλού. Εγώ ακολουθώ τα στοιχεία. Εγώ, αν θέλετε, και σας λέω 8 με 9, αν θέλετε την ταπεινή μου γνώμη, από τα λίγα που ξέρω, τώρα την ταπεινή μου γνώμη, κάνουμε, νομίζω, υποθέσεις. Εγώ λοιπόν υποθέτω ότι είναι η Σταυρούλα, μπορεί και να μην είναι, όμως είναι γνώμη θα δείξει. Του, γιατί δεν υποθέτω. Λοιπόν, άμα λέτε υποθέτω αυτό. Βάζεις τη λογική. Και έφτιαξε τα μαλλιά της για να πάει να κάνει κολλή. Άρα καταλήγουμε, παιδιά, έχουμε μία γυναίκα, η οποία λέμε, σύμφωνα με τη συγκατοίκου, έχει φύγει από το σπίτι. Έλεγε 7, 7.30, έφτιαξε τα ένας μάρτυρας αυτό. Έφτιαξε τα μαλλιά της, είναι περιποιημένη για το ραντεβού. Τσαντάκι. Τσαντάκι, backpack δεν είναι το ίδιο. Υπάρχει ένα ρεπορτάζ, το οποίο το έχει κάνει ο Γιώργος Σόμπολος. Υπάρχει, τι έχει γίνει σε αυτή την υπόθεση. Έχουμε τη γυναίκα που έχει εξαφανιστεί. Είναι, δεν είναι αυτή που βρέθηκε στον πόρο, θα το δούμε ισορρός. Υπάρχει συγκάτοικος, μένουν μαζί. Υπάρχει στην ίδια γειτονιά λίγο πιο πέρα μία άλλη φίλη τους που κάνουν όλοι μαζί παρέα. Περισσότερο που κάνει εξαφανισμένη, για να το πούμε. Εκεί λοιπόν έχουμε μια γυναίκα αυτή τη συγκεκριμένη που κάνει απόπειρα αυτοκτονίας. Ζει αυτή η γυναίκα, δεν θα πούμε περισσότερες πληροφορίες, δεν είναι απόλυτα υγιής, αλλά ζει. Δεν λέμε περισσότερα επ' αυτού. Και με αυτή τη γυναίκα, καθημερινά, αυτές οι δύο γυναίκες, οι εξαφανισμένοι, και η γυναίκα που έχει κάνει απόπειρα αυτοκτονίας, έπαιρναν
ένα ταξί. Ακριβώς. Ο Χάρης Βεραμών μας έχει δώσει περισσότερα στοιχεία γι' αυτό στο βίντεο που ακολουθεί. Είμαστε έτοιμοι να το δούμε. Παρακαλώ. Λοιπόν, Χάρη, έχουμε έρθει σε ένα σπίτι το οποίο φαίνεται ότι νίκιαζε οι φίλοι της Σταυρούλας. Ακριβώς. Και έρχονταν εδώ με τη Σταυρούλα για ξεκούραση. Οι δύο φίλες ερχόντουσαν εδώ. Είμαστε πολύ κοντά από το κεντρικό σημείο της Νέας Μάκρης. Εδώ πέρα παραθερίζανε, κυρίως τα καλοκαίρια, για να κάνουν τα μπάνια τους και να μείνουν για κάποιες μέρες εδώ. Μιλάμε για την κοπέλα η οποία αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει και τη Σταυρούλα, σωστά? Ακριβώς, μιλάμε για αυτές τις δύο. Η συγκάτοικος δεν έχει καμία σχέση, δεν ερχόταν εδώ πέρα. Έπαιρναν ταξί από την περιοχή της Κυψέλης και ερχόντουσαν εδώ. Είναι μια μεγάλη απόσταση όμως, είναι περίπου 40 λεπτά, 50 λεπτά. Είναι μια μεγάλη απόσταση. Μου κάνει εντύπωση βέβαια γιατί η Σταυρούλα είχε δίπλωμα οδήγησης και είχε όχημα. Θα μπορούσαν να έρθουν με το δικό τους αμάξι. Μου κάνει εντύπωση ότι έπαιρναν ταξί και ερχόντουσαν εδώ. Πληροφορίες λένε ότι θέλαν να μείνουν κιόλας εδώ μόνιμα. Οι δυο τους ήταν μαζί και η συγκάτοικος της Σταυρούλας? Όχι, όχι, δεν θα ήταν συγκάτοικος. Θα έμεναν οι δύο φίλες εδώ. Εδώ στο σπίτι πότε είχαν έρθει τελευταία φορά οι δύο γυναίκες? Έχεις εικόνα, Χάρη? Τελευταία φορά ήρθαν το καλοκαίρι, ένα μήνα πριν γίνει η απόπειρα αυτοκτονίας. Η απόπειρα έγινε Σεπτέμβριο του 22, άρα Αύγουστο του 22 ήταν εδώ. Και ένα χρόνο αργότερα εξαφανίστηκε η Σταυρούλα, το 23. Ακριβώς, έχουμε μια διαδοχική έτσι, κατάσταση. Αγαπούσε τα παραθαλάσσια μέρη, δεν ξέρω αν ήξερε μπάνιο. Εγώ είχα αποτυπώσει στο μυαλό μου, επειδή και εγώ δεν ξέρω μπάνιο, ότι δεν ξέρει μπάνιο. Σωστά. Ναι, έτσι, ναι. Αυτό μου είπε εμένα προσωπικά η συγκάτοικός της. Ένας που δεν ξέρει μπάνιο, πάει το βράδυ και μπάνιο. Ναι, έτσι, έτσι, έτσι. Εγώ ούτε μέρα. Στρατηγία μπορεί να πηγαίνει κανείς μέχρι το γόνατο. Αν λοιπόν έγινε έτσι, τότε δεν είναι ατύχημα. Τότε ήταν αυτοκτονία. Προφανώς πήγε η κοπέλα, σου λέει. Έβαλε μαγιό. Και έβαλε μαγιό και άφησε το τσαντάκι και να πάει. Αν προσπαθήσουμε. Να μπούμε στο μυαλό κάποιου που θέλει να κάνει μια παράλογη πράξη, που η παράλογη αυτή πράξη είναι η αυτοκτονία, δεν θα μπορέσουμε να βγάλουμε συμπεράσματα. Γιατί έτσι κι αλλιώς η πράξη από μόνη της είναι παράλογη. Να θέλει κάποιος να φύγει από τη ζωή. Τώρα, λένε πολλές φορές ότι αυτός που μπαίνει στη θάλασσα να αυτοκτονήσει βγάζει τα παπούτσια. Μπορείτε να το εξηγήσετε αυτό? Γιατί το κάνει? Για να το βαραίνουνε. Πάντως, τι ερώτηση είναι εδώ, γιατί βγάζει τα παπούτσια? Όλος για να αυτοκτονήσει, θα πηγαίνει από ένα βράχο, θα κάνει κάτι. Σας είπα, να σου απαντήσω τώρα, μιλάμε, μια παράλογη πράξη να την εξηγήσετε με τη λογική. Να σου απαντήσω ότι εγώ σας λέω ότι πολλοί που πάνε να αυτοκτονήσουν τη λίμνη, στο ποτάμι, στη θάλασσα, βγάζουν τα παπούτσια. Το κάνουν και δεν μπορεί να καταλάβει κανένα τι το κάνουν. Είναι η δύναμη της συνήθειας είναι. Εδώ δεν ξέρουμε τώρα. Δεν μπορείς να το εξηγήσεις. Αν η Σταυρούλα δεν υπάρχει κάτι. Δεν είναι δύναμη της συνήθειας να αυτοκτονείς. Οπότε. Και λοιμό, να μιλήσει η διδάκτορ εγκληματολογίας που γνωρίζει από τον τρόπο που κανείς έτσι διαπράττει ένα έγκλημα ή θέλει να δώσει τέλος στη ζωή του. Λοιπόν, εδώ θα μιλήσουμε λίγο με δεδομένα εγκληματολογικά. Η αλήθεια είναι ότι όντως το πεδίο της αυτοχειρίας είναι τελείως αχαρτογράφητο. Δηλαδή δεν γνωρίζουμε τους ακριβείς τρόπους με τους οποίους μπορεί κάποιος να φάει τέλος στη ζωή του. Δεν ήθιστε ωστόσο να γίνεται σε χώρους οι οποίοι να είναι κοινής θέας, εκτός κι αν η αυτοκτονία έχει και μια ιδεολογία από πίσω, έχει έναν συγκεκριμένο συμβολισμό. Τότε δηλαδή βλέπουμε την αυτοχειρία να γίνεται σε χώρους που να έχουν πάρα πολύ κόσμο. Εγώ αυτό που θέλω να παρατηρήσω από όλα τα στοιχεία που ακούω και όσα προκύπτουν στην εκπομπή είναι και τα περιεχόμενα αυτού του σακιδίου, που αυτά αποκλείουν το γεγονός του να έχει πάει κάποιος για μπάνιο. Έτσι. Άρα αυτό αποκλείεται. Δεν μπορεί κάποιος που να έχει πάει για μπάνιο να μην έχει καν μια πετσέτα θαλάσσης. Είχε τα πουράκια, είχε φακό μέσα. Δεν θα ήμουν σίγουρη απαραίτητα ότι συνδέεται με τη σωρό το σακίδιο. Αφήνεις ερωτηματικό. Ναι. Ναι, είναι λίγο αντικρουόμενες οι πληροφορίες. Αυτό θα το λύσει. Πάντως, η ιδιοσυγκρασία της Σταυρούλας, από ό,τι μας έχει εξτορίσει μέχρι τώρα η Στέλλα, δεν θα έδινε ένα πολιτικό-κοινωνικό μήνυμα μπροστά σε ένα δημόσιο κόσμο. Ούτε καν. Μα είχε αφήσει λεφτά πίσω, είχε αφήσει κάρτες, πράγματα. Δηλαδή, καταρχάς, κάποιος που θέλει να αυτοκτονήσει έχει μια χρονική. Ένα χρονικό πλαίσιο αυτό. Δηλαδή, τις προηγούμενες ημέρες θα τον δούμε ενδεχομένως απογοητευμένο, θα δούμε κάποια στίγματα. 22 και 20 κάτι, τέλος πάντων, όσο είναι το Αυγούστου, 8 παρά το απόγευμα, που είναι μέρα, δεν έχει κόσμο σε αυτή την παραλία.
Υπάρχει κόσμο. Τον κύριο που έπινε την πύρα, αν είναι. Δεν είναι μόνο κύριο. 23 Αυγούστου στη συγκεκριμένη παραλία, γεμάτη παραλία. Εννοείται. Βέβαια, υπάρχουν ώρα εχμηλικά. Ήταν μια γυναίκα, με συγχωρείτε, ρε παιδιά, πώς πνίγηκε αυτή η γυναίκα. Κολυμπούσε, δεν κολυμπούσε προφανώς από ό,τι ξέρουμε. Πώς αυτοκτονεί, φωνάζει. Βλέπει κάποιο. Κάτι γίνεται όμως. Έχει μια αντίδραση. Βλέπει κόσμο. Την αιτία θανάτου δεν υπάρχει πνιγμό. Εδώ τώρα. Να πούμε λοιπόν. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Ρούλας Κουσκουρή και αμέσως μετά θέλει ένα ερώτημα ο κύριος Αλεξάνδρου να τον ακούσουμε τον ιατροδικαστή μας. Ποια είναι η αιτία θανάτου, Ρούλα μου? Λοιπόν, σύμφωνα με την έκθεση που έχει παραδοθεί από την ιατροδικαστική υπηρεσία Πειραιά, είναι απροσδιόριστος θάνατος, αποκλειόμενης της δηλητηρίασης από τις κατηγορίες φαρμάκων που αναζητήθηκαν και των κακώσεων, με δεδομένη τη μία εξέταση των σπλάχνων λόγω σύψης. Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε παθολογικά αίτια θανάτου. Άρα δεν πνίγηκε. Έχει παρέλθει μεγάλο χρονικό διάστημα μεταξύ της ιατροδικαστικής εξέτασης και του θανάτου. Αυτό και μετά είναι το ρεπορτάζ, έχουμε... κύριε Αλεξάνδρο. Κάτι και για τις τοξικολογικές. Βεβαίως θα το πούμε ένα-ένα. Κύριε Αλεξάνδρο, αδιευκρίνιστος αιτία. Απροσδιόριστος θάνατος. Απροσδιόριστος. Πνιγμός δεν υπάρχει. Πίσω την αιτία θανάτου, γιατί μου έλειπε. Mm-hmm. Οπότε σαφές. Εγώ δεν υπάρχει. Βέβαια το παράδοξο στην όλη διαδικασία είναι το πώς μία σωρός είναι σε προχωρημένη σύψη και υπάρχει ως βιολογικό υγρό το αίμα. Συνήθως όταν μιλάμε για μία σωρός σε προχωρημένη σύψη μιλάμε για πτωματικά υγρά. Εν πάση περιπτώσει όμως το θέμα το σημαντικό είναι ότι θα πρέπει στη συγκεκριμένη υπόθεση που πολύ σοφά όλοι λέτε, εκτός από την ιατροδικαστική διερεύνηση, να βοηθήσει η εντολοδόχος αρχής, η αρχή και η φίλη της, η οποία θα πρέπει να αναγνωρίσει ό,τι πιστήριο υπάρχει, για να δούμε αν όντως μαζί με το DNA υπάρχει μια διασταύρωση ως προς το πρόσωπο αυτό. Τώρα, το απροσδιόριστο είναι σαφές ότι μπαίνει λόγω της προχωρημένης σύψης και εξού και δεν δόθηκαν σπλάχνα για εξέταση, εξού και δεν τέθηκε θέμα πνιγμού εντός θαλασσίου ύδατος. Μπορεί να είναι πνιγμός όμως. Σε προχωρημένη σύψη. Μπορεί να είναι πνιγμός. Απ' την άλλη, εφόσον έγινε τοξικολογική εξέταση και εξετάστηκαν φάρμακα, τα βασικά τέσσερα φάρμακα, οι τέσσερις μάλλον κατηγορίες φαρμάκων που αναζητώνται και δεν υπήρξε κάποια καταστολή του κεντρικού νευρικού συστήματος για να δοθεί αιτία θανάτου. Εδώ λοιπόν το απροσδιόριστο μπήκε στη σύψη, ενώ τα υπόλοιπα για να αποκλειστούν κάποια βία αίτια ή κάποια τοξικολογικά αίτια και τι μένει, το παθολογικό αίτιο, το οποίο δεν μπορεί να αποκλειστεί, γιατί για παράδειγμα αν δεν μπορούμε να εξετάσουμε την καρδιά για να δούμε λόγω της σύψης αν υπάρχει έμφραγμα του μυοκαρδίου ή αν υπήρξε κάτι άλλο, γι' αυτό και ουσιαστικά υπάρχει όλη αυτή Ρούλα, η αιτία. Κύριε Αλεξάνδρου, να σας δώσουμε και μια πληροφορία ακόμη, γιατί το ρεπορτάζ κατά τη διάρκεια τρέχει και εγώ παίρνω μηνύματα και η Ρούλα παίρνει. Έχουμε και ένα στοιχείο σε σχέση με το τι φαίνεται να έχει έτσι χρησιμοποιήσει. Ακριβώς. Ναι. Να πούμε ότι στην αιτία θανάτου, όπως ξέρετε, στην ιατροδικαστική έκθεση κάτω-κάτω υπάρχει ένα κουτάκι που γράφει αιτία θανάτου, κύριε Αλεξάνδρου. Εκεί συγκεκριμένα αναφέρεται απροσδιόριστη αιτία θανάτου εξαιτίας εξαιρετικά προχωρημένης ύψης και συμπληρώνεται. Αποκλείεται η δηλητηρίαση από τις ομάδες φαρμάκων που αναζητήθηκαν και οι κακώσεις. Και τώρα, ως προς την τοξικολογική εξέταση που έγινε, αποδείγμα ύπατος, λέει η έκθεση και για τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων, διαπιστώθηκε η ουσία αλπραζολάμη. Είναι μια ουσία που υπάρχει σε συγκεκριμένο φάρμακο, το οποίο δεν μπορώ να αναφέρω. Πρόκειται όμως για ένα φάρμακο το οποίο δίδεται μόνο με ιατρική συνταγή για την αντιμετώπιση του άγχους, γιατί δεν επιτρέπεται στην τηλεόραση να λέμε ονόματα φαρμάκων, κύριε Καλιακμάνη. Για αντιμετώπιση άγχους, διαταραχών ύπνου κτλ. Αυτή η ουσία έχει βρεθεί. Είναι μια ουσία στην κατηγορία των βενζοδιαζεπινών, για να σας βοηθήσω. Εντάξει, δεν είναι κάτι αυτό. Απλό είναι. Έχει γίνει ποιοτικός ή ποσοτικός έλεγχος. Έτσι. Ελήφθη δείγμα ύπατος, να σας εξηγήσω λίγο, μπορεί εσείς μπορεί να καταλάβετε. Ελήφθη δείγμα ύπατος για τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων. Και σύμφωνα με την έκδοση της τοξικολογικής εξετάσεως, στο αποσταλέν δείγμα δεν διαπιστώθηκε, λέει, συγκέντρωση υινοπνεύματος και ανοιχθέθηκε μόνο η παρουσία αυτή που σας είπα, της αλπραζολάμης,
στην κατηγορία των βενζοδιαζεπίνων. Δεν λέει αυτό ποσοστία, αναφέρεται. Αναλογία, δεν λέει ποσοστία. Αυτό θέλει να πει ο κ. Αλεξάνδρου. Δεν αναφέρεται. Στον κύριο Βεραμόν. Ως έλεγχος δεν έχει γίνει ποσοτικός. Έτσι ακριβώς. Να ρωτήσω τον κύριο Βεραμόν που είχε πάει και είχε κάνει και την αυτοψία, αν έπαιρνε η Σταυρούλα κάποια φάρμακα. Να πούμε, γιατί το ξέρουμε αυτό. Φάρμακα για αλκοολιτικά και τέτοια. Τι μας είπε η κυρία Σταυρούλα. Περιμένετε, κυρία. Αντικαταθλιπτικά χάπια. Α, έπαιρνε. Μισό λεπτά και το σημαντικό επίσης. Βρέθηκε ουσία. Ακούστε λίγο. Κάπνιζε πουράκια, βρέθηκαν πουράκια. Υπάρχει και κάτι που το είπαμε και το προαναγγείλαμε στη μεσημεριανή εκπομπή και είπαμε το βράδυ θα δώσουμε την απάντηση. Αφορά στο κομμάτι εκείνο που έπρεπε να πάρει συγκεκριμένο χάπι. Σωστή. Που δεν ήταν χάπι, είναι ένεση. Γνωρίζω πολύ καλά. Γιατί ήταν διαβητική. Διαβητική. Μην μπούμε στη διαδικασία να το δείξουμε αυτό το κομμάτι. Αν θέλετε να το δείξουμε. Αυτό. Πόση διάρκεια έχει, πείτε μου. Αλλά έπαιρνε. Να βάλω μια παρένθεση σε αυτό, γιατί είναι σημαντικό. Δεν ήταν ασφαλισμένη. Γενικώς, ό,τι είχε σχέση με φάρμακα, τη βοηθούσε η γυναίκα που προσπάθησε να αυτοκτονήσει. Οπότε, την τελευταία περίοδο, δεν μπορούσε να πάρει με κάποιο τρόπο όλα αυτά τα φάρμακα. Να συνταγογραφήσει και να καλά, πάρει. Τώρα μην το πάμε κι αυτό. Εντάξει, λέω εντάξει, μια γιατί αυτό έχει ένα ψέμα μέσα του. Περικλεί ένα ψέμα. Διότι είναι δύο άνθρωποι που έχουν συγκάτοικοι που έχουν 68.000 ευρώ σε κοινό λογαριασμό. Και 12.000 ευρώ στο λογαριασμό της Σταυρούλας. Όμως το τυπικό. Εντάξει. Τώρα μην φτάσουμε και στο άλλο άκρο. Θέμα υγείας και δεν έχω να δώσω. Το έχουμε το κομμάτι με το κομμάτι της υγείας της. Όχι, είναι τι μπορώ να πάρω. Ωραία, να το δούμε. Τι μπορώ να πάρω. Γιατί... Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης με τη συγκάτοικο, συνειδητοποιούμε ότι η εξαφανισμένη Σταυρούλα πρέπει να λαμβάνει καθημερινά συγκεκριμένη ενέσιμη φαρμακευτική αγωγή. Η Σταυρούλα, εκείνο το βράδυ του Αυγούστου, έφυγε από το διαμέρισμα χωρίς να έχει μαζί της την ένεση που ήταν απαραίτητη για την υγεία της. Η Σταυρούλα είχε ένα θέμα υγείας. Ναι. Έπαιρνε μια φαρμακευτική αγωγή, έτσι δεν είναι. Γι' αυτό και μου είπες και πριν ότι είχατε και πρόβλημα που δεν ήσασταν ασφαλισμένες. Έτσι και είχατε ανάγκη από ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και. Επειδή είχαν αλλάξει τα πράγματα σε πολιτικά. Ναι. Έπαιρνε μια αγωγή που πρέπει να την παίρνει κάθε μέρα. Φαρμακευτική. Τα είχε πάρει τα φάρμακά της μαζί. Αφετέρου δεν τα είχε. Όλα. Τα χάπια να παίρνει. Δεν είχε δηλαδή. Κάποιος, είχαν τελειώσει κάποια συγκεκριμένα. Ναι, δεν τα είχε γράψει. Ναι. Ναι, είχε κάποιο ότι τις είχαν απομείνει. Ό,τι τις είχαν απομείνει. Ό,τι είχε απομείνει, ναι. Αυτά που είχαν απομείνει τα έχει αφήσει εδώ. Ναι, ναι. Είναι μέσα στο δωμάτιο δηλαδή, δεν τα έχει πάρει μαζί της. Όχι, δεν τα είχε πάρει, όχι. Έφυγε δηλαδή χωρίς τα φαρμακά της. Ναι, ναι, δεν είχε πάρει κάτι. Δεν είχε πάρει κάτι. Σου γιατί κάνει εντύπωση αυτό, δηλαδή ένας άνθρωπος που είναι ασθενής και θα πρέπει ναι, να ρουλα, απλά πήγε μέχρι την πλατεία να γυρίσει και στην πρώτη να πάμε εμείς δουλειά και να γυρίσει. Ναι. Τι σου το λέω με την έννοια ότι αν είχε σκεφτεί να φύγει, να λείψει. Κοίτα, μπορεί να έχει κάτι με τσάντες να κρατούσε κάποιον, ρε παιδί μου. Να ξέρεις, σε περίπτωση που να χρειαστεί, ας πούμε. Και να έχει πάρει κάτι χωρίς να το ξέρεις εσύ εννοείς. Ναι, γενικά μπορεί να κρατήσει. Ας πούμε, αν παίρνει κάποιο συγκεκριμένη μια μάρκα συγκεκριμένη, εντάξει, να πάρει από σχολείο. Παίρνω σε ζωσβέστο, τα κρατάω μαζί μου πολλές φορές, μην τον τα πάρω. Μπορεί να έχει κάποια καβάτσα, ας πούμε, στη τσάντα. Ξεκάθαρο, λοιπόν, έπρεπε να έχει πάρει αυτά. Λοιπόν, υπάρχει μια σημαντική μαρτυρία, τη διαχειρίζονται τώρα από το τηλεφωνικό κέντρο. Το λέω γιατί είναι πολύ σοβαρή και ξέρετε, εγώ δεν ούτε κάνω πως αυτό. Δεν είναι σοβαρή μαρτυρία. Προσπαθούμε αυτή τη στιγμή να πείσουμε τη γυναίκα αυτή να βγει. Είναι μια είδηση που θα βάλει τα πράγματα σε μια άλλη τροχιά. Πρέπει να το πω, είναι γυναίκα. Έρχομαι σε εσάς, είστε αναλυτής συμπεριφοράς, κύριε Βογιατζή. Τι αντιλαμβάνεστε μέχρι τώρα σε όλο αυτό? Κοιτάξτε να δείτε, όσον αφορά το ενδεχόμενο να είναι αυτός, να είναι σωρός της Σταυρούλας, θα έλεγα ότι υπάρχει πιθανότητα. Ένας άνθρωπος, βέβαια, δεν πρέπει και να αποκλείσουμε και το ενδεχόμενο του πνιγμού σε αυτή την περίπτωση. Να μην το βγάζουμε εκτός κάδρου. Ένας άνθρωπος, λοιπόν, φεύγει, παίρνει μία τσάντα, μπορεί να πάει εκείνη την ημερομηνία, τέλος Αυγούστου, να πάει για μπάνιο και κάτι να συμβεί, κάτι να του συμβεί. Είναι εφικτό. Με ατύχημα. Για να δούμε, για να δούμε. Ο κύριος Αλεξάνδρου θέλει κάτι να πει και δεν ξέρω αν θέλει και ο Αλεξανδρός μας κάτι και θα πάω γρήγορα σε διαφημίσεις γιατί θέλω να προσπαθήσουμε να βγει αυτή η κυρία στο τηλέφωνο, είναι σημαντική η μαρτυρία. Ναι, Αλεξανδρέ μου και ναι, κύριε Αλεξάνδρου. Είστε Αλέξανδρος Αλεξάνδρου, θα τα μπερδέψω. Δεν είμαι τέσσερις βασικές
Οι τέσσερις βασικές κατηγορίες αναζήτησης είναι ευρέως γνωστό ότι αναζητάμε οργανικά δηλητήρια, βενζοδιαζεπίνες, εθυλική αλκοόλ, ναρκωτικά. Εδώ λοιπόν, εφόσον από το ΥΠΑΡ έχει βρεθεί ένα είδος φαρμάκου που ανήκει στις βενζοδιαζεπίνες και δεν έχει γίνει ποσοτικός έλεγχος, έχει γίνει ποιοτικός έλεγχος, είναι σαφές ότι δημιουργεί μια νέα κατάσταση. Γιατί ποιος μου λέει εμένα ότι αυτή η βενζοδιαζεπίνη δεν είχε παρθεί σε μέγιστη ποσότητα, έτσι ώστε να καταστήλει τον οργανισμό και να επέλθει ο πνιγμός ή οποιαδήποτε άλλη καταστολή, άρα της αναπνοής, οπότε και ενδεχομένως μετά ο πνιγμός. Πρώτα είναι η καταστολή του κεντρικού νευρικού συστήματος, άρα και της αναπνοής, και μετά οτιδήποτε άλλο. Αφού ο συνάδελφός σας λέει ότι υπάρχει πνιγμός. Αποκλείει τη δηλητηρία. Ναι. Λοιπόν, Αλέξανδρε, θέλεις κάτι να πεις? Θέλω να πάω γρήγορα σε διαφημίσεις γι' αυτό. Αλέξανδρε, είναι κάτι επιπλέον? Έχω, αλλά δεν πειράζει. Το λέμε και μετά. Ωραία. Να πάω γρήγορα σε διαφημίσεις, να το πούμε μετά για να βγάλουμε αυτή την κυρία στο τηλέφωνο. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Υπάρχει μια συγκεκριμένη μαρτυρία. Μιλάει τώρα, μου λένε, του την παίρνουν και μιλάει. Αν μας ακούει, ας κλείσει το τηλέφωνό της για να μπορέσουμε να την καλέσουμε. Λοιπόν, έχουμε τον Αλέξανδρο Καλαφάτη που κάτι ήθελε να πει, Αλέξανδρε, και είπα να πάμε σε διαφημίσεις για να μην καθυστερήσουμε. Έλα. Ζήνα, δεν ξέρω αν με ακούς, με ακούς. Βεβαίως, πολύ καλά. Ναι, ναι. Εγώ αυτό που ήθελα να πω είναι το εξής. Όσον αφορά την ταυτοποίηση στην οποία αναφέρθηκε η κυρία Δημητριάδου, σύμφωνα με πληροφορίες από την περασμένη Δευτέρα, έχει δοθεί συγκεκριμένη παραγγελία, αν δεν κάνω λάθος στη Λάρισα, προκειμένου να δώσει δείγμα γενετικού υλικού ο βιολογικός πατέρας της Σταυρούλας. Το επικρατέστερο σενάριο είναι ότι αύριο θα έχουμε και επίσημα αποτελέσματα. Εάν δηλαδή πρόκειται για τη Σταυρούλα ή όχι. Επίσης, όσον αφορά το βασικό σενάριο που εξετάζουν αυτή τη στιγμή οι αστυνομικοί του ανθρωποκτονιών, είναι να πρόκειται για ατύχημα. Και γιατί αυτό? Διότι φοράει το μαγιό της η γυναίκα, πηγαίνει σε ένα σημείο το οποίο δεν είναι δύσβατο, είναι μια κανονική παραλία που κάποιος πάει για να κάνει μπάνιο. Τη βλέπει ένας άνθρωπος να μπαίνει υπό φυσιολογικές συνθήκες στη θάλασσα. Και τρίτον και σημαντικότερο, οι τοξικολογικές εξετάσεις δείχνουν κατανάλωση φαρμακευτικών σκευασμάτων και μάλιστα από τα λεγόμενα ισχυρά, κάτι το οποίο πολλαπλασιάζει τις πιθανότητες να συνέβη οτιδήποτε σε αυτή τη γυναίκα, ενώ ήταν στη θάλασσα κατά τις βραδινές ώρες. Βάλε μου μια τελεία, διότι η Γεωργία ή Ναυαγοσόστρια είναι στο τηλέφωνο μας. Είναι η σημαντικότερη μαρτυρία. Ακούστε εδώ, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Γεωργία, καλησπέρα. Καλησπέρα. Με ενημέρωσαν από το τηλεφωνικό κέντρο ότι τους είπες κάποια σημαντικά πράγματα και θελήσαμε να μας τα πεις και τηλεοπτικά, ώστε ή να μπει τέλος σε αυτό το θρίλερ για να δούμε πώς ήταν αυτή η τσάντα. Μαθαίνω ότι εσύ είδες αυτή την τσάντα και την παρέδωσες. Μας ακούς, Γεωργία? Ναι, βρήκα την τσάντα να είναι στην παραλία. Μ' ακούτε? Βεβαίως, ναι. Πολύ καλά, Γεωργία μου, πολύ καλά. Γεωργία, σ' ακούμε πολύ καλά. Λοιπόν, και αυτή η τσάντα ήταν μόνη της, χωρίς να συνοδεύεται από κάποιο άνθρωπο. Και παρατήρησα ότι είναι γυναικεία τσάντα. Και μου είπαν οι λουόμενοι εκεί ότι η τσάντα αυτή είναι από το πρωί. Εγώ έχω έρθει 7 η ώρα, έχω βάλει την ομπρέλα μου και η κυρία αυτή δεν έχει εμφανιστεί. Εγώ έπιασα βάρδια 8 η ώρα. Μία ώρα μετά, λέει, έχει περάσει και η κοπέλα δεν είναι πουθενά. Λέω, οκ, okay, ας φέρω τον εξοπλισμό και τον υπόλοιπο εξοπλισμό και βλέπουμε, να θα ασχοληθώ μετά με αυτό, με την τσάντα τέλος πάντων. Φέρνω όλο τον εξοπλισμό και γύρω στις 8 και 10 παρατηρώ ότι δεν έχει κάποιο κινητό η τσάντα ή κλειδιά. Πάντως είχε παπούτσια δίπλα. Λέω, μήπως έχει πάει για καφέ στο ΕΔΕΜ. Ωραία, δεν είναι στη θάλασσα μέσα, δεν είναι έξω στη θάλασσα. Μήπως έχει πάει για καφέ. Αλλά γιατί δεν έβαλε τα παπούτσια της? Και ήρθε στη θάλασσα χωρίς κινητό και χωρίς κλειδιά και κάνει μπάνιο. Αλλά μπορεί και να γνωρίζει. Ας πάρω τηλέφωνο το λιμενικό. Να ρωτήσω κάτι, να ρωτήσω κάτι. Τι χρώμα είναι, η τσάντα τι χρώμα? Μετά παίρνω το λιμενικό τηλέφωνο. Η τσάντα τι χρώμα είναι?
Κλείστε την τηλεόραση να μας ακούτε από το τηλέφωνο. Η τσάντα, τσάντα της έχει χρώμα, είχε χρώμα κοκκινοπά κάτι, κάπως έτσι τη θυμάμαι. Σας λέω ότι είναι αυτή. Ήταν μια τσάντα πλάτης. Πλάτης, μπακ. Και που έχει δύο λουράκια που τη βάζει στην πλάτη σου. Ναι. Είχε μέσα ένα παντελόνι μαύρο, φόρμα, αυτό λίγο είναι. Φαρδιά. Είχε μαύρο. Ένα τισέρτ μπλουζάκι μαύρο. Αυτό ναι. Είχε λέω, δύο φουλάρια, κάπως αυτό που φοράμε στο λαιμό, σαν διακοσμητικά. Είχε ένα κουτάκι με φάρμακα και μου είπε μετά η λιμενικό ότι αυτά είναι αντικαταθλιπτικά. Είχε ένα lipstick. Ναι. Τρεις αυτά που θυμάμαι. Πάντα έπαιρνε. Είχε κάποιο ρολόι. Και μετά ήρθε το λιμενικό, αμέσως ήρθαν οι άνθρωποι. Μόλις τους κάλεσαν αμέσως. Και έρχεται το μεταξύ και πάει 9 παρα 10 και έρχεται και αυτός που δούλευε παρκαδόρος στο ξενοδοχείο, στην πλάτη του ξενοδοχείου. Και αυτός μου λέει ότι αυτά τα πράγματα δεν είναι σήμερα το πρωί, λέει, είναι από χθες το βράδυ. Έτσι. Λέω, σοβαρά μιλάτε τώρα, λέω από χθες το βράδυ, όλο το βράδυ εδώ. Λέει, την είδα να μπαίνει. Μια κοπέλα λέει ψηλή, γύρω στα 50. Και αυτή η κοπέλα λέει φόρησε ένα άσπρο μαύρο μαγιό, όχι ολόσωμο, κάτω πάνω. Και ήταν λιγάκι εύθομη και ψηλή. Αυτό τη θυμόταν ένα 75, κάπου εκεί θυμόταν. Και μαύρα μαλλιά κοντά. Λέει μπήκε μέσα και δεν βγήκε ποτέ, λέει. Περίπου λέω τι ώρα μπήκε. Μου λέει μπήκε κατά τις 11 το βράδυ. Λέει εγώ έπινα εδώ πήρα με το φίλο μου. Βασικά δεν ήταν ο παρκαδόρος, ήταν ένας φίλος του παρκαδόρου. Κάθε μέρα δούλευε εκτός στο πάρκινγκ και λέγαμε η παρκαδόρη. Και μόλις είπαν έτσι στο λιμενικό, άρχισαν τις έρευνες και αμέσως στις 10 η ώρα ήρθαν βίτες, ήρθαν ελικόπτερο, ήρθε το λιμενικό με το σκάφος του και εμείς κοιτάγαμε όλοι οι ναυαγόσες της περιοχής γιατί η παραλία του Παλαιού Φαλήρου προστατεύεται από ναυαγόσες. Και είχαμε πάει όλοι μαζί και εγώ με το σκάφος οδηγούσα και κοιτάγαμε με τις μάσκες. Μήπως και τη δούμε συνωμένη στα βράχια. Θέλω να ρωτήσω κάτι πολύ σοβαρό. Ναι. Το σακίδιο. Σακίδιο. Εκείνη την ημέρα είχε πολλά μπουφόρ, είχε απαγορευτικό. Είχε περίπου 8-9 μπουφόρ. Να σας ρωτήσω κάτι, όριος σας παρακαλώ. Άνεμος, και με κατεύθυνση προς τον πόρο. Και αυτοί οι άνεμοι δεν σταμάτησαν εκείνη τη μέρα. Συνεχίστηκαν για τις επόμενες 5-6 μέρες. Και γι' αυτό ίσως βρέθηκε στον πόρο. Και θυμάμαι ότι τη μέρα που βρέθηκε στον πόρο, νομίζω ήταν Παρασκευή. Δεν έχω βιβλίο συμβάνω και τα σημειώνω όλα, απλά δεν δουλεύω. Αν είναι Τρίτη με Παρασκευή, βλέπετε το Τρίτη με Παρασκευή. Τη βρήκανε, η ημερομηνία που βρήκαμε εμείς τα πράγματά της, ήταν 6 μέρες πριν, 7 μέρες πριν τη βρουν στον πόρο, κάπου εκεί θυμάμαι. Άρα εδώ είναι ένα τεράστιο θέμα, ακούστε τώρα εδώ. Αυτό ήταν και δώστε λίγο, αμπράβο. Είδατε που δεν είναι το παζλ, αυτό σας είπα, είναι σημαντική μαρτυρία. Γι' αυτό λοιπόν, αφήστε το προχωρημένη σύψη, είναι ότι η συγκάτοικος δεν έχει καμιά σχέση με τις μέρες που έδινε. Αυτό δεν, δεν, αν είναι αυτή, καμία σχέση με το αλλά τα στοιχεία... Είναι αυτά. Και η φόρμα η μαύρη και το σακίδιο το μπορντό. Ακριβώς πάντα είχε μαζί της. Και το lipstick. Το lipstick γιατί μέσα στο σπίτι που μπήκα εγώ σε όλα τα σημεία και στο δωμάτιο της αυλής υπήρχαν πάρα πολλά. Το σακίδιο, η γυναίκα που βρήκε το σακίδιο, το backpack. Ήταν ανοιχτό όταν το βρήκε ή κλειστό. Το βρήκατε ανοιχτό ή κλειστό. Αυτό τι σημασία. Έχει σημασία. Σας παρακαλώ, αφήστε με να κάνω. Εντάξει, ηρέμησε, χάρη. Ανοιχτό ή κλειστό. Ήταν ανοιχτό. Ήταν ανοιχτό. Τι το κλέψαν το κινητό. Γιατί το κινητό δεν βρέθηκε. Αυτό δεν είπατε. Ήταν το κλέψαν το κινητό. Εδώ έχουμε το κλέψαν το κινητό. Εδώ είναι ένας άνθρωπος που έχει. Μα προσπαθούμε να ταυτοποιήσουμε αν τα πράγματά τη είναι τη σταυρούλα, ναι. Εγώ σας το είπα. Ως προς τα σημεία όμως. Το πρωί σας είπα. Το πήραν, ανοίξατε το σακίδιο και το πήραν. Μπορεί να βρεθεί που είναι τώρα. Η ηλεκτρονική ανάλυση βρίσκεται το κινητό. Ότι είναι έγκλημα. Σας το είπα. Λοιπόν, άρα
Γεωργία, αυτό που μας λες εσύ είναι ότι κινητοποιηθήκατε εσείς οι άνθρωποι του ξενοδοχείου, εκεί που βρίσκεται τώρα ο Γιώργος Όμπολος και που εσύ είσαι ναυαγός Όστρια, για να βρείτε, πήρατε το σκάφος, μπήκες και εσύ μέσα, έψαχνες. Σωστά, Γεωργία. Ναι, όχι μόνο εγώ. Όλο και το λιμενικό και η αστυνομία είχαν έρθει και κοιτούσαν στο ποτάμι. Για τρεις μέρες κοιτούσαμε. Αλλά έχουμε τώρα από τον Δεκέμβρη μήνα, στο πάρω έτσι, δύο μήνες τώρα, που έχουμε μία δήλωση, μια σωρού. Από Νοέμβριο. Από Νοέμβριο. Που έχουμε ότι μια κοπέλα, το λέμε από Νοέμβριο, από Δεκέμβριο, άλλος είπε Νοέμβριο, άλλος είπε Δεκέμβριο. Νοέμβριο ήταν η θεία που έκανε την δήλωση. Ναι, καρδιά μου, παίρνω το Δεκέμβρη εγώ. Για να μην παρεξηγηθούμε. Έχουμε τέλη Φλεβάρι τώρα, μέσα Φλεβάρι, πόσο έχουμε. 1,5 μήνα δεν ήρθαν αυτά τα πράγματα έτσι, να τα ακουμπώσουν. Εκεί να καταλήξουμε, μου θυμίζει λοιπόν τη Φέη Μπακογιώργου που στην εκπομπή της Αγγελικής Νικολούλη βρέθηκε μια σωρό στα αζήτητα που ήταν της Φέης. Δεν είχε γίνει ποτέ η ταύτιση και όλο αυτό το πράγμα και οδηγηθήκαμε μετά σε ένα έγκλημα. Εδώ δεν μιλάμε τώρα, αν είναι έτσι τα πράγματα, είναι ατύχημα, είναι κάτι άλλο, δείχνει κάτι άλλο πάντως. Δεν φαίνεται να υπήρχε άλλος άνθρωπος. Θα ελέγξουν και τις κάμερες βέβαια τώρα. Είναι, γιατί όλα, γίνεται η ταύτιση. Γνωρίζουμε πάντως επακριβώς ποια είναι τα προσωπικά της. Προφανώς είναι και κάτι άλλο. Επειδή γνωρίζουμε πάντως επακριβώς τα προσωπικά της αντικείμενα. Να κλείνει αυτά. Λοιπόν, να συντονιστούν τέλος πάντων, αφού είναι τώρα υπόθεση και κρίμηση των ανθρωποκτονιών, να πάνε τα αντικείμενα εκεί, να κληθεί αύριο η συγκάτοικος να αναγνωρίσει και τα αντικείμενα και τα παπούτσια. Πάντως κάποια αντικείμενα που λείπουν από το σακίδιο αυτό είναι και αυτό ύποπτο. Λοιπόν. Εγώ πάντως κρατάω ότι έχουμε στο τηλέφωνο αυτή τη στιγμή τη Μαρία. Η Μαρία, δώστε μου σημασία σας. Ναι, κάντε εσείς ό,τι θέλετε εδώ πέρα. Τότε να πάμε να βρούμε τον κλέφτη του κινητού. Θα κάνετε ό,τι θέλετε. Όχι, όχι, συγγνώμη. Μπορούμε να συντονιστούμε, σας παρακαλώ. Ναι, αλλά δεν μπορώ να ακούω παράλογο. Ναι, αλλά και εγώ δεν μπορώ. Όμως τα βλέπω δύο ανθρώπους να τσακώνονται σαν τα κοκόρια. Δεν τσακώνομαι εγώ. Σας παρακαλώ. Λοιπόν, έχουμε τη Μαρία στο τηλέφωνο. Η Μαρία είναι η γυναίκα που μιλούσαν στο chat και της είχε ζητήσει το όπλο. Μαρία, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα κυρία Κουτσελίνη. Θέλω να σας ευχαριστήσω γιατί μέσα από τη δική σας εκπομπή αναδείχθηκε η εξαφάνιση της Σταυρούλας. Σας ευχαριστούμε. Η έρευνα ξεκίνησε με τον κύριο Βεραμόν. Είναι ολότελα δική του η έρευνα. Σωστά. Θέλω να τους συγχαρώ και την κυρία Δημητριάδου για τον αγώνα που έκαναν κυριολεκτικά. Και δυστυχώς από αυτά που ακούω απόψε φαίνεται ότι η σωρός είναι Σταυρούλας γιατί η Στέλλα μου είχε πει ότι η Σταυρούλα δεν ήξερε κολύμπι. Ναι. Και εγώ αυτό θυμάμαι καρδιά μου. Και εγώ αυτό θυμάμαι. Άρα, ότι δεν ήξερε αν βάλουμε τα στοιχεία, ότι δεν ήξερε, αν είναι αληθή, δεν ήξερε κολύμπι, είχε 8 μποφόρ, έκανε στη θάλασσα. Έκανε μπάνιο, άρα νίγηκε. Για ποιο λόγο μπήκε στη θάλασσα, μπορεί να είναι και αυτοκτονία. Μπορεί όμως να είναι. Γιατί? Και ποιος λέει ότι δεν έχει πάρει πριν και να κάρω χάπια. Και μετά μπήκε στη θάλασσα. Σωστό. Επειδή δεν έχουμε να ρωτήσω λίγο τη Μαρία, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Μαράκι, που είναι καταστατικά. Όπως τα ακούς όλα αυτά, Μαρία μου γλυκιά, πάει το μυαλό σου ότι το κορίτσι που εσύ μιλούσες μέσα από τα τσάτ ήθελε Σόνι και Ντέ να δώσει ένα τέλος στη ζωή του. Ναι, πηγαίνει προς τα εκεί το μυαλό μου, ότι είναι αυτοχείρια, είναι αυτοκτονία. Φαίνεται ότι το όπλο το ήθελε για να κάνει κάτι κακό στον εαυτό του τελικά. Και δυστυχώς η Στέλλα με αυτή την καθυστέρηση που έκανε και δεν πήγε στην αστυνομία, γιατί φοβόταν συνέχεια την ανάκριση από τους αστυνομικούς, είχε μια φοβία η Στέλλα. Φοβόταν, όπως μας έχεις πει Μαρία, και ένα οικογενειακό της θέμα, μια άλλη παραβατικότητα, και όλο αυτό την πήγε πίσω. Βέβαια, αν είχε πάει νωρίτερα, ενδεχομένως, αν είναι αυτή η σωρός, όλο αυτό να είχε γίνει πολύ νωρίτερα. Αν θέλεις η ταυτοποίηση και ο συνδυασμός. Σε πολύ λίγες μέρες. Ναι. Μεταξύ Λιμεναρχείου και Ελληνικής Αστυνομίας. Γιατί και όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι προφανώς είχε στο μυαλό της ότι η φίλη της ή έχει αυτοκτονήσει ή έχει πάθει κάποιο ατύχημα. Γιατί μετά από λίγες μέρες έβγαλε χρήματα από το λογαριασμό, τον κοινό. Ναι. Μαρία. Νιώθεις αυτή τη στιγμή ότι τουλάχιστον από την πλευρά σου έκανες τα πάντα προκειμένου να βρεθεί αυτή η αλήθεια. Γιατί τώρα, αν είναι αυτή η σωρός, τουλάχιστον γνωρίζουν όλοι τι έχει συμβεί. Γιατί μέχρι πρότινος είχαμε μια εξαφάνιση
και κάτι που άφηνε κανείς να αιωρείται αριστερά και δεξιά ότι κάτι άλλο μπορεί να έχει συμβεί. Μια δολοφονία, κάτι άλλο. Ναι. Σαν άνθρωπος ηθικά εγώ έπρεπε το χρέος μου, αυτό που έπρεπε. Την έφερα σε επαφή με τον κύριο Βεραμόν. Και πιστεύω τώρα ότι αυτή θα είναι η σταυρούλα. Γιατί δεν της είπατε να πάει στην αστυνομία? Της το είπε. Της το έχει πει πολλές φορές. Δεν πήγε όμως. Της είπα ότι αν δεν πάει στην αστυνομία θα πάω εγώ. Ναι, δεν πήγε όμως. Όχι, δεν πήγε. Για να μην κατηγορούμε όλη την αστυνομία και λέμε τι έκανε τόσες μέρες. Δεν πήγε κανένα. Δεν την κατηγορήσαμε την αστυνομία. Περιμένετε. Δεν την κατηγορήσαμε. Για γυρίστε στις εκπομπές πίσω τις πρωινές της κυρίας Κουτσελίνη και θα δείτε αν έχετε κατηγορήσει την αστυνομία. Τέλος πάντων. Άλλο θέμα αυτό. Άλλο λέμε ότι αστυνομική να το πω. Όχι τώρα, πρέπει να μου το πει γιατί με προκαλεί. Λοιπόν, όταν πηγαίνουν λοιπόν στα αστυνομικά τμήματα, γιατί σήμερα λοιπόν το συζητούσαμε και με το ανθρωποκτονιό. Και λένε, δεν μπορείτε να δηλώσετε γιατί δεν είστε συγγενείς στην εξαφάνιση. Να ξέρει ο κόσμος λοιπόν ότι ο καθένας μπορεί να δηλώσει εξαφάνιση. Εμείς όταν πήγαμε. Και να υπάρχει και ένα πρωτόκολλο στην αστυνομία για να μην χάνετε πολύτιμο χρόνο. Μην μου τρυπάτε τον εγκέφαλο. Εσύ τώρα που κάνει εδώ τον έξι. Έτσι. Κύριε Καλιακμάνη, μισό λεπτάκι. Δεν έφερα Κοτζάμ Γιαννόπουλο στην εκπομπή να τον ρωτήσουμε γιατί δεν δέχεται τη συγκάτοικο. Μα κάνει τον έξυπνο. Αυτό... Όταν λες γιατί δεν πήγε στην αστυνομία, έτσι. Αφού πήγε στην αστυνομία και η αστυνομία μετά πήγε ο Βεραμόν και έλεγε πρέπει να είναι συγγενής πρώτου βαθμού. Δεν το δεχόμαστε, μας είπαν, κύριε Καλιακμάνη. Μα τα ξεχνάτε αυτά. Δεν βάλαμε τον κύριο Γιαννόπουλο. Αυτό δεν είναι κατηγορία. Αυτό δεν είναι κατηγορία. Είναι απλά μια πραγματικότητα τη γραφειοκρατία. Δεν είναι κατηγορία αυτό. Είναι απλά μια πραγματικότητα. Επειδή πρέπει να περάσουμε στην επόμενη υπόθεση, διότι νομίζω ότι εδώ είμαστε και αύριο θα δώσουμε τα περισσότερα, αλλά εδώ έχουμε μια συγκεκριμένη μαρτυρία από τη Γεωργία πριν που ακούσαμε. Υπάρχει σημαντικό μήνυμα. Ναι, έχω ένα μήνυμα από τον πατριώτη αγνοούμενη τέλο πάντων Σταυρούλα. Ο πατριώτη λοιπόν με ενημερώνει, είναι ο άνθρωπο μεγάλο έτσι κι αλλιώ η Σταυρούλα, ότι η Σταυρούλα ήξερε πάρα πολύ καλό μπάνιο. Τελείω. Άρα, είναι τελείω διαφορετικά πράγματα. Άρα κοιτάξτε τώρα να δείτε. Πολύ μπερδεμένο. Εδώ είναι τρέλα όλα αυτά. Μπερδεύεται. Πολύ το πράγμα. Δεν μπερδεύεται. Πηγαίνουν προς την κατεύθυνση ότι μπορεί να είναι σταυρούλα τώρα. Γιατί όταν ξέρει μπάνιο, μπαίνει στη θάλασσα. Το να μην ξέρει μπάνιο και να μπαίνει στη θάλασσα με αυτό μποφόρ είναι κάτι το ακραίο. Όταν ξέρει μπάνιο, υποτιμάς μεν τις δυνάμεις σου, θα μπω και ξέρω μπάνιο. Άρα είναι ατύχημα. Είναι ατύχημα. Μάλιστα. Όπως φαίνεται τώρα με το μήνυμα το δικό σου. Ο άνθρωπος που ξέρει καλύτερα από όλους. Αυτό αν είναι ατύχημα ή αυτοκτονία είναι δύσκολο. Το πάει είναι δύσκολο να διευκρινιστεί. Ξέρετε γιατί, εκτός αν υπάρχουν στοιχεία ότι έχει πάρει πολλά χρόνια. Γιώργο μου, όταν έχεις πάρει κατασταλτικά του νευρικού συστήματος και κάνεις συστηματική χρήση από αυτά, εντάξει τώρα. Πάντως, Μαρία, ήξερε μπάνιο. Τι σου έλεγε στο τσάτ που συνομιλούσατε για να σε εμπιστευτεί και για το όπλο και αυτά, είχατε συνομιλία. Μπάνιο ήξερε. Από ό,τι μου είπε η Στέλλα εμένα, δεν ήξερε κολλήγη. Δεν ήξερε Στέλλα... κολλήγη. Γι' αυτό με τη Σταυρούλα και τη Στέλλα είχαμε μπλεχτεί. Άλλα έλεγε, άλλα ίσιαν μετά, άλλα κάτι άλλο, άλλα κάτι άλλο. Ναι, ο πατέρας της λοιπόν... Ήταν λίγο έτσι... Αυτό ήταν λίγο αντιφατικό πάντα. Ναι, πάντα. Ο πατριώτης της λέει ήξερε πολύ καλό μπάνιο. Πότε έχει να τη δει. Πολύ καλό. Δεν έχει σημασία. Το μπάνιο δεν το ξεχνάς. Βέβαια. Όπως μπάνιο, ποδήλατο και αυτά δεν ξεχνιούνται. Αλλά και φοβίες αποκτήσει. Και άλλη. Ξαδέλφη της επικοινώνησε με το Viber της εκπομπής που υπάρχει από κάτω. Ήξερε πολύ καλό μπάνιο. Από ωραία, παντού, ωραία. Μόνο η συγκάτοικος λέει δεν ήξερε μπάνιο. Εντάξει, έχει μπερδέψει όλο. Για να το πούμε. Η συγκάτοικος γενικότερα μας έχει, ναι, πει, μας έχει μπερδέψει. Και δεν βγαίνει σήμερα να μας μιλήσει τώρα. Λοιπόν, την περιμένουμε να μας μιλήσει. Πάμε να ακούσουμε κάτι θέλει ο Αλέξανδρος. Έλα, Αλέξανδρο. Ζήν, απλά ήθελα να προσθέσω ότι και εγώ ρώτησα τους αστυνομικούς που έκανα την έρευνα αν ήξερε μπάνιο ή όχι και μου είπαν ότι έχουν συγκεκριμένες μαρτυρίες ότι όχι μόνο ήξερε μπάνιο, αλλά και συνήθιζε να βάζει το μαγιό του, το μαγιό της και να πηγαίνει βραδινές ώρες για μπάνιο σε παραλίες της Αθήνας. Τελείως. Τέλος. Πήγαινε σε συγκεκριμένη παραλία. Δείχνει το Έδεμ, είναι μια παραλία που πάνε άνθρωποι συγκεκριμένοι. Δηλαδή είναι μια ωραία παραλία της Αθήνας, ίσως από τις καλύτερες. Βράδυ βλέπεις πως είναι βράδυ η κατάσταση. Έτσι όπως είναι ο Γιώργος Όμπολος τώρα, που τον έχουμε εκεί σε αυτή την παραλία, Γιώργο. Καλή ώρα, τέτοια ώρα, με μποφόρ όμως. Άρα είναι αυτό. Πήγε να κολυμπήσει, Γιώργο μου. Μάλιστα. Να κολυμπήσει, βέβαια τώρα είναι λάδι η θάλασσα.
Ναι. Δεν υπάρχει καθόλου κύμα. Όμως, ακόμα και τώρα, παρά το γεγονός ότι είναι χειμώνα ζήνα, υπάρχουν αρκετά ζευγάρια τα οποία περπατούν αυτήν την ώρα, ακόμα και αυτήν την ώρα, κατά μήκος της παραλίας. Είναι ωραία, για μπάνιο τώρα. Και εμείς τους κάνουμε χαλάστρο. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, τώρα θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Γιώργο προς το παρόν. Θα συνδεθούμε λίγο αργότερα για το άλλο θέμα από αλλού.